Το ένα λουκέτο μετά το άλλο μπαίνει και στην αγορά των σαπών, με τους επαγγελματίες να μετρούν μόνο απώλειες. Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική και τα χρήματα που διαθέτουν στις τσέπες τους οι καταναλωτές δεν είναι ικανά για να γεμίσουν τα ταμεία των επαγγελματιών, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Στα όρια τους βρίσκονται οι επαγγελματίες των σαπών, οι οποίοι και χαρακτηρίζουν την κατάσταση που βιώνει η αγορά δραματική. Την περίοδο του Πάσχα, οι επαγγελματίες ανέμεναν αύξηση της καταναλωτικής κίνησης με παράλληλη αύξηση του τζίρου τους. Ωστόσο, η έλλειψη χρημάτων και αγοραστικής δύναμης είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετα πολλά προϊόντα. Η πασχαλιάτικη κίνηση ήταν η αναμενόμενη. Αυτή που υπάρχει σε όλες τις αγορές. Αυτή τη στιγμή ο επαγγελματίας υποφέρει. Αν δεν έχει ο εργάτης και ο αγρότης, σίγουρα δεν έχει και ο επαγγελματίας. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τα ΦΠΑ, με το ΤΕΒΕ και με το ΙΚΑ, μπορώ να πω. Δύσκολη η κατάσταση είναι. Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Σαπών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το τι πρόκειται να επακολουθήσει στην αγορά. Αφού, όπως τονίζει, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Κλείνουν δύο, ανοίγει ένα. Και αυτό είναι ίσως, κατά τη γνώμη μου, ένα λάθος της πολιτείας. Δηλαδή, τα λεφτά που καλά κάνει και δίνει σε ανθρώπους που θέλουν να άνοιξουν μαγαζιά, τους βοηθάει. Αλλά υπάρχουν και οι αεριτζίδες, οι οποίοι παίρνουν τις επιδοτήσεις, την επιχορήγηση που δίνει το κράτος, ανοίγουν τα μαγαζιά τους, παίρνουν 20, βάζουν και άλλα 5, χάνουν και τα 20, χάνουν και τα 5 και σε 2 χρόνια το κλείνουν. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και αυτό που ζητάμε εμείς τουλάχιστον είναι το 12% για τους βιοτέχνες. Το 12% έχουμε να το πάρουμε από το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Πήραμε το πρώτο εξάμηνο του 2008. Έχουμε να το πάρουμε άλλο στα μάτια. Και αυτό το πήραμε τώρα. Τουλάχιστον, αν δεν μπορούν να μας το δώσουν γιατί το χρωστάνε, να το συμψηφίσουν με ΦΠΑ ή με ΙΚΑ ή με κάτι άλλο, ας πούμε, που οφείλουν οι επαγγελματίες στο κράτος.